Γεια χαρά σε όλους, Άκης εδώ σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στους Unboxholics και σήμερα θα σας δείξω ένα ολοκένουργιο Tenkeyless Gaming Mechanical Keyboard από την Logitech. Τι σημαίνει Tenkeyless? Ουσιαστικά είναι πληκτρολόγιο από το οποίο λείπει το numpad, δηλαδή τα πλήκτρα στο δεξί μέρος. Τα πλήκτρα αυτά για αυτούς που θέλουν να κάνουν δουλειά, κάνουν επαγγελματική χρήση πάνω στο πληκτρολόγιο, είναι όντως πολύ χρήσιμα. Για τους gamers και ακόμη περισσότερο για τους επαγγελματίες gamers είναι άχρηστα. Γι' αυτό και πολλές εταιρείες βγάζουν πολλές φορές Tenkeyless εκδόσεις για τα πληκτρολόγια τους, γιατί το Tenkeyless σημαίνει ότι καταλαμβάνει πολύ λιγότερο χώρο πάνω στο γραφείο και είναι πιο συμμαζεμένο ώστε να το μετακινείς, ξέρω εγώ, στα τουρνουά ή πιο επαγγελματίες ή sports players κτλ. Πάμε όμως να δούμε το πληκτρολόγιο από κοντά. Εκτός από ένα απλό βιβλιαράκι, ένα σημείωμα τέλος πάντων από τη Logitech, εντός συσκευασίας υπάρχει ένα καλώδιο υφασμάτινων ινών αρκετά μεγάλο και αρκετά χοντροκομμένο ώστε να μην μπλέκεται εύκολα με τα υπόλοιπα καλώδια. Υπάρχει μάλιστα και ένα βέλκρο για να μπορεί να συμμαζευτεί ακόμη πιο εύκολα. Το καλώδιο αυτό είναι αποσπόμενο, συνδέεται στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου μέσω μιας ειδικής θύρας, έτσι, USB είναι, micro USB είναι, απλά είναι έχει μια ιδιαιτερότητα που χρησιμοποιεί η Logitech στα τελευταία της προϊόντα και αυτό το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα gaming ποντίκια της και στο πληκτρολόγιο, οπότε θεωρητικά μπορείτε να έχετε ένα καλώδιο αν μετακινείτε μόνο το ποντίκι ή μόνο το πληκτρολόγιο. Διαφορετικά φυσικά θέλετε και τα δύο. Τώρα, όσον αφορά το πληκτρολόγιο, καταρχάς δεν έχω αναφέρει ακόμα ότι το ονομάζουν Pro. Έτσι, είναι το Logitech Pro Gaming Mechanical Keyboard. Και είναι φυσικά, ξαναλέω, Tenkeyless. Σαν πληκτρολόγιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει η πολύ minimal δομή που έχει τελευταία στα πληκτρολόγια της η Logitech. Και επίσης ένα από τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά είναι ότι αν και minimal έχει κάποια πράγματα χοντροκομμένα που εμένα μου αρέσουν. Όπως για παράδειγμα τα δύο πλήκτρα στο πάνω δεξί μέρος. Το ένα πλήκτρο είναι για το gaming mode και το άλλο πλήκτρο είναι για το backlight. Μιας και ανέφερα backlight, ας το πω από τώρα για να τελειώνουμε μετά του φωτισμού. Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα πληκτρολόγια το 2017 έχουν full RGB φωτισμό. Έτσι και αυτό έχει διαθέσιμα χρώματα έως και 16,8 εκατομμύρια συνδυασμούς. Υπάρχουν πολλά εφέ μέσω του ειδικού software, μπορείτε να αλλάζετε τα πεδία και το κάθε πλήκτρο διαφορετικά. Και τέλος πάντων από θέμα φωτισμού είναι πάρα πολύ καλό. Τη νύχτα ο φωτισμός είναι αρκετά δυνατός, ντυμάρεται επίσης μέσω του ειδικού software και όλα μια χαρά. Πάμε στα υπόλοιπα. Το πληκτρολόγιο έχει μια χοντροκομμένη, ξαναλέω, αίσθηση στο γραφείο πάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ το glossy περίγραμμα που έχει τριγύρω, αλλά γενικά είναι αρκετά στιβαρό, είναι αρκετά χοντροκομμένο, έχει το ύψος που πρέπει. Μάλιστα στην από κάτω πλευρά υπάρχουν δύο επιλογές για την ανύψωση με μικρότερη και μεγαλύτερη σκάλα. Μου άρεσε επίσης το ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες λαστιχένιες επιφάνειες, όχι μόνο στις τέσσερις γωνίες, αλλά και πάνω στα ποδαράκια και στο κέντρο του κάτω μέρους, δηλαδή απέναντι από το space. Στα της διάταξης τώρα, το πληκτρολόγιο έχει μια κανονική φυσιολογική διάταξη με το μόνο έτσι ιδιαίτερο είναι φυσικά τον function key, το οποίο ενεργοποιεί κάποια media keys στο πάνω δεξί μέρος για αυτούς που θέλουν να έχουν και media εντολές στον υπολογιστή τους. Και περνάω τώρα στους διακόπτες, στους μηχανικούς διακόπτες. Η Logitech χρησιμοποιεί τους δικούς της Romer G διακόπτες. Αυτοί είναι διακόπτες οι οποίοι για εμένα δεν είναι οι πιο αγαπημένοι μου, αλλά ξέρω ότι έχουν μια πολύ ωραία τεχνολογία από πίσω. Καταρχάς, η ίδια η Logitech ισχυρίζεται ότι αντέχουν έως και 70 εκατομμύρια πατήματα. Είναι 25% γρηγορότερη όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία εμφανίζεται η εντολή τέλος πάντων στον υπολογιστή, αλλά εκεί που έχει επενδύσει πάρα πολύ και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το πολύ αναφέρουν πολλές εταιρείες, αλλά η Logitech λέει ότι το δούλεψε πολύ, έχει να κάνει με το keystroke processing signal, δηλαδή με τις διαδικασίες τις οποίες χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο για να μετατρέψει το φυσικό πάτημα του πλήκτρου σε USB σήμα. Αυτό λέει η Logitech ότι το έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ, έως και 10 μιλισεκόντ μείωσε αυτήν την τέλος πάντων το χρόνο απόκρισης, οπότε δεν είναι μόνο γρήγορο σαν διακόπτης, υπάρχει και μια γρήγορη διαδικασία για να μετατρέψει το χτύπημα, το πάτημα δηλαδή του πλήκτρου, στον υπολογιστή. Και ισχυρίζεται ότι είναι από τις πιο γρήγορες τέλος πάντων διαδικασίες, μηχανικά πληκτρολόγια που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν έχω ειδικά εργαλεία να μετρήσω μιλισεκόντ στο πάτημα. Αυτό που ξέρω είναι ότι όντως είναι πολύ ωραίοι σαν διακόπτες. Είναι αρκετά αθόρυβοι, παρόλο που έχουν την μηχανική αίσθηση έτσι, των πλήκτρων. Κάνω και μία δοκιμή λίγο πιο κοντά για να ακούτε ότι δεν είναι πολύ θορυβώδεις σαν διακόπτες. Είναι δηλαδή πληκτρολόγιο το οποίο μπορώ να το προτείνω σε αυτούς που παίζουν τη νύχτα, σε σπίτι που μένουν και άλλοι άνθρωποι και δεν ενοχλούν. Δεν είναι το απολύτως αθόρυβο πληκτρολόγιο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με εκείνον τον υπερβολικά κλικι ήχο που έχουν κάτι μπλε και brown switches άλλων εταιριών. Τόσο στο gaming όσο και στη δακτυλογράφηση το βρήκα εξαιρετικό. Για τα δικά μου γούστα θέλω τους μηχανικούς διακόπτες λιγάκι πιο θορυβώδεις, λιγάκι πιο κλικι στην αίσθησή τους. Αυτή είναι λίγο πιο διακριτική, για κάποιους βέβαια είναι ένα πολύ ωραίο selling point. Το πληκτρολόγιο αυτό, παιδιά, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά με λίγα ευρώ πάνω από τα 100. Θα κυκλοφορήσει, συγχωρέστε με αν υπάρχουν σε κάποια καταστήματα, ανακοινώθηκε πάρα πολύ πρόσφατα, εμείς το έχουμε από πολύ νωρίς στα χέρια μας, γι' αυτό και δεν έχω ακριβή στοιχεία. Αν όμως υπάρχουν στοιχεία και συγκεκριμένα links θα τα έχω κάτω στην περιγραφή, οπότε μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο, τα λέμε στο επόμενο, bye!